Καλημέρα για μένα. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή και την Επιτροπή για την παρουσία μου εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θα ήθελα να πω από την αρχή ότι άλλα είχα ετοιμάσει, αλλά τις ημέρες ακούγοντας έτσι όλες τις παρουσιάσεις, Είπα να το αλλάξω, είπα να μην κάνω παρουσίαση τώρα πώς έχει συνδεθεί η αποτελεσματικότητα και τα DRG σε κάποια κράτη, να πάμε σε μια θεωρία και να το συζητήσουμε αυτό, αλλά να, να δούμε τι γίνεται. Ε, είπα ο κ. Σανασάκης, θες ότι, εντάξει, η σχηματοδότηση και η αποζημίωση στην Ελλάδα δεν συνδέεται με το κόστος. Ακούσαμε και τον κ. Κομματά να λέει, εγώ πληρώνω αυτό, δεν με νοιάζει χρήση. Όμως... Χρηματοδότηση και αποζημίωση έχει άμεση σχέση με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Αν αυτό δεν είναι ο στόχο τη αποζημίωση, τότε υπάρχει ένα εκφυλισμό στην όλη λειτουργία και επιτρέψτε μου τη λέξη. Και οι ίδιοι οργανισμοί θα πρέπει να μπαίνουν μέσα από κάποιε διαδικασίε και κάποια επίπεδα τα οποία πρέπει να ακολουθούν και ακολουθούν με επιτυχία στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει, ξέρουμε όμως και κάτι άλλο, ότι αυτό το σύστημα έχει οδηγήσει και την κοινωνική ασφάλιση και γενικότερα το σύστημα υγείας α, εδώ που βρίσκεται σήμερα. Πέρασαμε σε όλα αυτά τα συστήματα, φτάσαμε στο σύστημα και, τον ΚΕΝ. Το ΦΕΤ για τα ΚΕΝ τι λέει, στα δημόσια νοσοκομεία θα εφαρμόζεται η πληρωμή με το κλειστό ελληνικό νοσήλιο. Αργότερα, μας παρακάλεσαν στη Σύμβαση το 11 να δεχτούμε τα ΚΕΝ και στον ιδιωτικό τομέα αν δεν και δεν αναφέρεται στο νόμο. Και μπήκε σε μια τροποποίηση του ΕΚΠΗ ότι ναι, δύναται ο ΕΟΠΗ να υπογράφει. Αυτή τη στιγμή, όμως, αυτός ο νόμος δεν ισχύει για εκεί που φτιάχτηκε. Και συνεχίζει να ισχύει για κάπου που για τον οποίο δεν φτιάχτηκε. Άρα, δηλαδή, είχαμε ένα... Λυψό εργαλείο, επιτρέψτε μου να το πω. Βγαίνει η 593, αυτό γίνεται, αν θέλετε, μη εφαρμόσιμο. Έρχεται και το clawback το 13 και γίνεται επικίνδυνο. Δεν έχει ληφθεί, είναι μία γνώμη του 13 αυτή που έχει δημοσιευθεί, σε πώς βλέπουν οι Έλληνες πολίτες την παροχή υπηρεσιών στην νοσοκομιακή, δεν έχει ληφθεί ποτέ, μα ποτέ, στην όλη διαδικασία έστω και τη αποζημίωση. Άρα, δηλαδή, να απαντήσω στο ερώτημα για να προχωρήσω στα παρακάτω, υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή με το ισχύον πλαίσιο να έχουμε ένα σύστημα DRG συνδεδεμένο με την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα, Η άποψή μου είναι όχι, δεν μπορεί, μπορεί. Εάν πάμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα DRG όπω πάμε τώρα, μέσω τη ΕΣΑΝ, να το συνδέσουμε με την αποδοτικότητα, δεν γίνεται και δεν γίνεται γιατί λείπουν όλα αυτά εκεί πέρα. Λείπει το ότι απαιτείται. Και από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει, ναι, σαφέστατα θα πρέπει για πριν δεκαετίες. Μπορεί, μπορείς με αυτά τα ελλειψά εργαλεία που έχεις έως επικίνδυνα να δουλέψεις. Μπορείς όταν έχεις την ευθύνη και την υποχρέωση να τηρήσεις βιωσιμότητα στη λειτουργία που είσαι επικεφαλής, μπορείς να κάνεις κάτι. Να δούμε... Εδώ είναι το σημείο που σκέφτηκα να σας πω τι κάναμε. Σε ένα μικροεπίπεδο 7 κλινικών και με έναν, αν θέλετε, μέτοχο του 33% που είναι ο μεγαλύτερος όμιλος νοσοκομείων στη Γερμανία. Τα βασικά στοιχεία σε ένα DRG είναι ότι πρέπει να μεταφερθούν όλες οι δαπάνες και να είναι ένας αυτός που πληρώνει. Τώρα μπορεί να νοηοποιεί, μπορεί να ονομαστεί αλλιώς, δεν το ξέρω και αυτός ο ένας να πληρώνει με βάση αυτές τις διαδικασίες. Είχαμε στα χέρια μας τη μελέτη της σχολής, δεν είχαμε τίποτε απολύτως. Και έπρεπε να δούμε πώς θα βγάλουμε το κόστος, να δούμε πόσο αντέχει το ελληνικό νοικοκυριό να πληρώσει διαφορές, πώς θα διαπραγματευτείς με τις ασφαλιστικές εταιρείες, πολύ σωστά υπόθηκε χθε ότι στη διαπραγμάτευση πρέπει να πηγαίνει με κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να πηγαίνει χωρί να έχει απολύτω τίποτα. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντα το συντελεστή βαρύτητα τη μελέτη τη σχολή, της, της, της ημέρε νοσηλεία και με τη βοήθεια, αν θέλετε. Ε, οπα, συγγνώμη. Και με τη βοήθεια των, του γκρούπερ και των αλγόριθμων που έχει μέσα του συντελεστέ, προσπαθήσαμε να βγάλουμε ποια είναι τα πρότυπα κόστη. Για να μην τα πω πρότυπα κόστη, να πω το ανώτατο αποδεκτό κόστο που θα μπορούσε να είχε. Έτσι, για κάθε κεν, χρησιμοποιώντα αυτό και του συντελεστέ που μα έδιναν οι γκρούπερ, βγάλαμε. Εδώ φαίνεται πώ βγαίνει το κόστο χειρουργείου, ποιο αν θέλετε, είναι ο πρότυπος χρόνος χειρουργείου και αυτό εδώ πέρα ανάγεται πάλι με βάση τα ΚΕΝ και του συντελεστέ βαρύτητα και τη μέση διάρκεια νοσηλεία στο σύνολο τη νοσηλεία. Δηλαδή, με βάση την τιμή του ΚΕΝ μπορούμε να δούμε ποιο είναι το συνολικό κόστο, με διαφορετικού συντελεστέ βέβαια για παθολογικό χειρουργικό τομέα και αν αυτό ε, έχει γίνει. Μετά έπρεπε να κάνουμε κάποιε παραδοχέ και σενάρια για να δούμε το ελληνικό νοικοκυριό μέσα στην κρίση πόσα μπορεί να πληρώσει. Ποια είναι η διαφορά από τη στιγμή που το ΚΕΝ καλύπτει το 42% του συνολικού κόστους που πληρώνεται στο δημόσιο που για το οποίο φτιάχτηκε και το κυριότερο απ' όλα έρχεται να σου αποδίδει αντί για το 42% το 22% ή το 19% ΕΟΠΗ. Άρα λοιπόν να δούμε πώς θα φτιάξεις τη βιωσιμότητα αυτή. Όλα αυτά λοιπόν φτιάχτηκαν μπήκαν στα σενάρια, βρήκαμε ποια είναι αποδεκτά, ποια μπορεί να είναι αποδεκτά, ποια δεν είναι καθόλου αποδεκτά και από εκεί και πέρα έπρεπε να βρούμε εσωτερικά... συγγνώμη. Έπρεπε να, βγούμε, να βρούμε εσωτερικά σε μας ένα base rate, το πώς θα υπολογίσουμε και θα κάνουμε την κοστολόγηση, και την τιμολόγηση για να παραδώσουμε έναν τιμοκατάλογο. Αυτή την εποχή συζητάμε με τον ΕΟΠΗ 2013, συζητάμε με τον ΕΟΠΗ τι. Το τμηματικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα είχε σαν βάση μια κατηγοριοποίηση των κλινικών, έτσι ώστε να πάρεις έναν προϋπολογισμό, δηλαδή τα 235-25 που ήταν τότε, να κατανεμηθούν ανακλινικοί, έτσι ώστε να μην σου έρχεται το clawback το οποίο οφείλεται βέβαια και σε κάποιους άλλους. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό όμως, δεν γνωρίζεις... Δεν γνωρίζεις... Να το βάλουμε... Δεν γνωρίζεις ε, το εσωτερικό σου. Δεν γνωρίζεις ποιο γιατρό. Δεν είχε στοιχεία τι γίνεται στο εσωτερικό σου. Πώς χρεώνει ένα γιατρό. Αρχίσαμε λοιπόν να καταγράφουμε σε πρώτη φάση ένα γιατρό, δηλαδή ένας γιατρό όπου το όνομα του γιατρού είναι εδώ, Ποιο είναι το όπα, <σταλεί> το... τι έκανα; Λοιπόν, το όνομα του γιατρού είναι εδώ, εδώ το έχει βγάλει για να το κάνουμε. Έτσι και από εκεί και πέρα πώς θα το κατεβάσω κάτω; Α εδώ, άστο, αστο, αστο, εκεί. Το όνομα του γιατρού έχει τις παραμέτρους και από εκεί και πέρα ξεκινάει τα έσοδα. Αν μπορώ να το πάω λίγο δεν μου έρχεται να το πάω προς τα πέρα, θα δείτε ότι όλη αυτή η λίστα μπορεί να πάει αυτό προς τα κάτω. Δεν μπορέσα να το βάλω σε διαφάνεια για να σας το δείξω. Θέλω να το φέρω έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει όλες τις καταγραφές. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Προχωρήστε συνέχεια, συνέχεια. Και εδώ έχει το κόστος. Έχει το κόστος υγειονομικού λύκου, φαρμάκων, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Όλα αυτά, εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή για 10, 100, περίπου πάνω από 100.000 νοσηλίε καταγεγραμμένες τα χρόνια αυτά, όπου φτάνουμε στο τέλο. Πάμε λίγο κι άλλο. Εδώ, φτάνουμε στο τέλο για να δούμε ποια είναι η απόδοση του συγκεκριμένου γιατρού στο σύνολο των γεν, τα οποία έχει διαχειριστεί, πριν το κλοβμπακ και μετά το κλοβμπακ. Βλέπετε ότι το μείον 120 γίνεται 202. Και εδώ δεν μιλάμε για το τι πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Όπως είδατε είναι το συνολικό κόστος, δηλαδή, ΕΟΠΗ ιδιώτης ασφάλεια, αν έχει και τα τρία. Άρα, δηλαδή, στο τέλος μας έδινε αυτό. Όμως, πέρα από αυτό, μπορούμε να πάμε και στο ανακέν που λέει εκεί. Έπρεπε να δούμε το συγκεκριμένο κέν, από πόσους γιατρούς χρησιμοποιείται. Αφήσε το, άφησε το εδώ, το πας. Το συγκεκριμένο και ένα από πόσου γιατρού χρησιμοποιείται. Ποια είναι η διαφοροποίηση στο κόστο ανα γιατρό και πώ, σε ποιο σημείο, στο φάρμακο, στι εξετάσει. Να πω μόνο ότι για τι εξετάσει χρησιμοποιείται το προεδρικό διάταγμα και οι τιμέ οι άλλε είναι ίδιε. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε εδώ να δούμε ότι πώς είναι όταν. Ο γιατρό χρησιμοποιεί μία γκάμα κεν που θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να δούμε την ανακατανομή των κλινών, των τμημάτων, ό,τι άλλο χρειάζεται και πώ ο ένα γιατρό με τον άλλο δημιουργεί το κόστο. Πως γυρίζω πίσω εδώ. Άρα λοιπόν. Είχαμε την αγορά, δηλαδή ποια ήταν η χρήση και ποια ήταν η, ποια ήταν η δυνατότητα πληρωμής. Είχαμε την κοστολόγηση, ξεκινήσαμε μία διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές για τα υλικά, την ενέργεια, τις συντηρήσεις, για να φτάσουμε σε μία τιμολόγηση, να την εφαρμόσουμε, να την ελέγξουμε, με τον τρόπο που σας έδειξα και να κάνουμε και την ανατροφοδότηση. Τι λέει εδώ πέρα αυτός ο νόμος, λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να έχει ο ΕΟΠΗ ενιαίως κανόνες αγοράς υπηρεσιών υγείας και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα. Από το 11. Δεν τους έχουμε. Έπρεπε όμως για να έχουμε σύμβαση, έπρεπε να κάνουμε διαπίστευση και πιστοποίηση. Άρα τους δείχτες που χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε, αν θέλετε, την κατηγοριοποίηση των κλινικών, οι περισσότερες κλινικές τους είχαν και τις είχαν σε όλους τους τομείς. Αυτά είναι βέβαια από τα δικά μας και τα δείχνω. Άρα, μπορεί, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα τέτοιο. Έχουμε την ΕΣΑΝ, μπορεί να την μετονομάσουμε, δεν έχει σημασία. Πρέπει να έχει την ευθύνη για τα DRGs, για την κωδικοποίηση, την ονοματολογία, του συντελεστέ βαρύτητα. Κάποιο ανεξάρτητο φορέα πρέπει να κάνει την κατηγοριοποίηση. Ο ΕΟΠΗ, αν ο ΕΟΠΗ είναι αυτό ο οποίο θα είναι αυτό που πληρώνει, να κάνει τη, δια, τη διαπραγμάτευση. Τι διαπραγματεύεται, Διαπραγματεύεται με του φορεί τη βασική τιμή και με τον πάροχο τη ειδικές ρυθμίση. Ελέγχει τη σύμβαση που έχει υπογραφεί και ο πάροχος έχει την ευθύνη της υλοποίηση, αλλά σε ό,τι αφορά τον απολογισμό του δεν θα είναι οικονομικός. Θα είναι και ποιοτικό. Μετά τον έλεγχο και αυτό θα ανατροφοδοτεί το σύστημα ολόκληρο. Χρειαζόμαστε τι ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένα. Έχουμε, δεν έχουμε. Εδώ είναι από το Payment by Results των, uh, στην Αγγλία, δύο νοσοκομεία πώς πληρώθηκαν δύο διαφορετικά περιστατικά. Βλέπουμε ότι ναι, δεν υπάρχει το DRG, αλλά από κάτω υπάρχει ένας συντελεστή. Market Forces Factor, ο οποίος συμπεριλαμβάνει μέσα όλες τις αξίες και θα σας δείξω από κάτω ποιο είναι, διαφοροποιώντας την τιμή. Είτε αυτό είναι γεωγραφικό, είτε είναι οικονομικό, ή καλύτερα να το δείξω, είναι όλα αυτά μέσα που διαμορφώνουν αυτόν τον συντελεστή. Και αυτός ο συντελεστής είναι που καθορίζει ποιος πρέπει να παίρνει την πραγματική αξία ή όχι. Απαιτείται σύνδεση του αποτελέσματος με την απαζημίωση. <laughs> Νομίζω ότι πολύ λίγοι θα διαφωνήσουν σε κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί υποστηρίζεται η επιλογή του ασθενού και η πολυπλοκότητα στην παροχή των υπηρεσιών. Άρα, δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να ακολουθούν τα χρήματα των ασθενή. Επιβραβεύεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα τη παρεχόμενη υπηρεσία. Ενθαρρύνονται οι δραστηριότητε για συνεχή βελτίωση. Εξασφαλίζει τη σταθερή βάση χρηματοδότηση πέρα από την ιστορικότητα. Μεταφέρεται ο χρηματοοικονομικό κίνδυνο στον πάροχο. Για το τι θα πληρωθεί και πότε θα πληρωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.